Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για μερικούς ανθρώπους η μετάγγιση αίματος είναι το φάρμακο που τους κρατά στη ζωή. Το αίμα είναι ένα ζωντανός ιστός που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο. Δεν παρασκευάζεται, αλλά προσφέρεται από υγιείς και ανιδιοτελείς δότες. Η χώρα μας χρειάζεται περίπου 650.000 φιάλες αίματος, μονάδες αίματος το χρόνο, και από αυτές οι 110.000 μεταγγίζονται σε ασθενείς με μεσογειακή ανεμία. Το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών μεταγγίζει κάθε χρόνο περίπου 20.000 μονάδες αίματος. Από αυτές, οι 6.500 μονάδες χρειάζονται για τις μεταγγίσεις ασθενών με μεσογειακή ανεμία. Αν ένας στους 20 συνανθρώπους μας έδινε εθελοντικά αίμα μια φορά το χρόνο, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες των ασθενών της χώρας μας. Η αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ιδρύθηκε το 1989. Το 2007 έγινε από το Υπουργείο Υγείας, ορίστηκε και ως κοινωνικής αλληλεγγύης, ως κέντρο μοριακού ελέγχου, και το 2009 ως κέντρο αίματος. Η κυρία Αθηνά Μούγιου, η καθηγήτρια, η διευθύντρια του Κέντρου Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, είναι κοντά μου. Γεια σας, κυρία Μούγιου. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για το ενδιαφέρον. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι καθηγήτρια, είμαι διευθύντρια. Διευθύντρια. Εγώ να ξεκινήσω ρωτώντας, για να μπορέσουμε σήμερα να δώσουμε μήνυμα ελπίδας και να δώσουμε και μήνυμα προτροπής για τους συμπολίτες να έρχονται να αφήνουν το αίμα τους, να δίνουν αίμα που είναι τόσο πολύτιμο. Ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα, κυρία Μούγιου? Αίμα μπορεί να δώσει κάθε υγιής άνθρωπος από 18 έως 65 ετών και από 17,5 ακόμα, αν υπάρχει συγκατάθεση γονέα, μέχρι τα 18, ο οποίος αισθάνεται καλά, δεν έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα για το οποίο χρειάζεται συστηματική αγωγή, έχει καλή πίεση, καλό αιματοκρίτη, έχει τη διάθεση να βοηθήσει τον συνάνθρωπο και την θέληση να απαντήσει ειλικρινά στις ερωτήσεις που θα του κάνει ο γιατρός για το προηγούμενο ιστορικό του, για την παρούσα κατάστασή του, για το πώς είναι τις προηγούμενες μέρες πριν την αιμοδοσία. Κάθε υγιής άνθρωπος. Ωστόσο, πάρα πολλοί που έχουν κάποια χρόνια νοσήματα, χρόνια υπορρύθμιση, όπως θυροειδοπάθειες, υπέρταση, παίρνουν την αγωγή τους, είναι σταθεροποιημένοι, και αυτή η ομάδα των ανθρώπων, εάν ρυθμίζονται σωστά, υπό προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν με ασφάλεια για τον εαυτό τους αίμα. Γιατί να δώσουμε αίμα? Γιατί να δώσουμε? Δώσουμε αίμα γιατί το 60% των ανθρώπων κάποια στιγμή στη ζωή του θα χρειαστεί μετάγγιση. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το αίμα και τα παράγωγά του είναι φάρμακα. Λειτουργούν ως φάρμακα, ωστόσο δεν μπορούν να παρασκευαστούν από καμία φαρμακοβιομηχανία. Είναι ένας ζωντανός ιστός που δίνει το οξυγόνο για τη ζωή στον άνθρωπο που δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, και αυτός ο ζωντανός ιστός προέρχεται μόνο από τον υγιή δότη, από πουθενά άλλο. Ναι. Η κάθε χώρα, η κάθε πόλη, το κάθε νοσοκομείο έχει συγκεκριμένες ανάγκες γνωστές, και ο πληθυσμός της κάθε πόλης, της κάθε χώρας, πρέπει να ξέρει τις ανάγκες της χώρας στην οποία ζει και να φροντίζει να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών και για τους ανθρώπους που γνωρίζει και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει και συνεχίζουν να χρειάζονται τη βοήθειά του. Τώρα, επειδή η καθημερινότητά μας έχει δυσκολέψει αρκετά, υπάρχει πολύ τρέξιμο, υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, υπάρχουν προβλήματα διάφορα τα οποία καλείται ο πολίτης στον αγώνα για την επιβίωση να επιλύει καθημερινά, πότε μπορούμε να δώσουμε αίμα? Πότε, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι σήμερα μπορώ να δώσω αίμα, πέραν των ερωτήσεων του γιατρού και το ιστορικό μας? Μάλιστα. Απλώς να πω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Πιστεύω ότι δεν σας ακούω καλά, δεν άκουσα καλά την ερώτηση. Να το ξαναπώ. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Πότε μπορούμε να δώσουμε αίμα στην καθημερινή μας ζωή? Δηλαδή, η καθημερινότητα έχει σήμερα δυσκολέψει. Τρέχουμε, έχουμε άγχος, έχουμε προβλήματα να λύσουμε. Πότε μπορούμε να δώσουμε αίμα? Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε μια μέρα που θα επιλέξουμε ότι στη συνέχεια οι δραστηριότητές μας θα είναι ήπιες. Θα είναι μια μέρα η οποία, κατά την οποία θα έχει προηγηθεί ένας καλός ύπνος, τουλάχιστον 5 ώρες. Εάν αποφασίσουμε να δώσουμε πρωί, θα έχουμε πάρει ένα μικρό αλμυρό πρωινό,
μια τυρόπιτα, λίγο ψωμί, λίγο τυράκι. Αν σκοπεύουμε να πάμε να δώσουμε τις επόμενες ώρες, θα έχουμε οπωσδήποτε πιει 2 ποτήρια νερό το τελευταίο 2 ώρο πριν την αιμοδοσία και θα επισκεφτούμε την κοντινότερη αιμοδοσία. Εάν αποφασίσουμε να πάμε απόγευμα, θα είμαστε 2 με 3 ώρες μετά το μεσημεριανό μας. Εάν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, δεν λέω σε μεγάλες ποσότητες, λέω αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, πάμε να δώσουμε αίμα. Εάν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, δεν πάμε να δώσουμε αίμα. Εάν κατά το μεσημεριανό μας ήπιαμε 1 ποτήρι κρασί την ώρα του φαγητού, 3 ώρες μετά, ναι, μπορούμε να αιμοδοτήσουμε. Καλό όμως είναι αυτός που θα προγραμματίσει την αιμοδοσία να απέχει από το αλκοόλ. Μάλιστα. Πόσο διαρκεί η αιμοδοσία? Ξέρετε, πολλοί φοβούνται, βλέπουν και διάφορες εικόνες. Θα μιλήσουμε για το φόβο στο τέλος, γιατί όλο το έργο εκεί παίζεται για τον κόσμο. Βλέπει λοιπόν κάποιες εικόνες. Βλέπει ανθρώπους στις πολυθρόνες, τις γνωστές, με τα σωληνάκια, με τις βελόνες, να δίνουν το αίμα τους, να κάνουν τις εισπάσεις στο χέρι κτλ. Πόσο διαρκεί η αιμοδοσία? Η αιμοδοσία αυτή καθ' αυτή, δηλαδή η συλλογή αίματος, διαρκεί 5 έως 10 λεπτά. Ωστόσο προηγείται το ιατρικό ιστορικό που είναι περίπου 10 λεπτό, και στη συνέχεια για 10 λεπτά έως 1/4 η αιμοδότης θα καθίσει στο χώρο της αιμοδοσίας να ενυδατωθεί, να πάρει ένα αλμυρό σνακ, να συνομιλήσει με τους γιατρούς ότι όλα είναι εντάξει και άρα μπορεί να φύγει και είναι ελεύθερος. Υπάρχει αυτό το σλόγγαν «Δώσε 10 λεπτά από το χρόνο σου». Σωστό. Το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Ο αιμοδότης γνωρίζει, ο εθελοντής αιμοδότης γνωρίζει ότι για να επισκεφτεί την αιμοδοσία, να εξυπηρετηθεί από την αιμοδοσία και να επιστρέψει στη βάση του, πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον 1 έως 2 ώρες ανάλογα με το πόσο κοντά είναι, μετακινείται προς το νοσοκομείο που αιμοδοτεί. Άρα λοιπόν ο αιμοδότης, ο εθελοντής είναι αποφασισμένος να δωρήσει αυτές τις 1-2 ώρες από το 24ωρό του στον άγνωστο πάσχοντα, και πρέπει αυτό να το σεβόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν είναι δεκάλεπτο. 5 λεπτό έως 10 λεπτό είναι η συλλογή, μόνο το να πάρουμε την ποσότητα που χρειάζεται, αλλά πρέπει να αφιερώσει κάποιο χρόνο. Ναι. Πρέπει. Τώρα, ένα σπουδαίο κομμάτι όλης της διαδικασίας είναι ο έλεγχος του αίματος. Πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να τους δοθεί μολυσμένο αίμα, αίμα που δεν έχει ελεγχθεί, αίμα που μπορεί να τους δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα περιμένανε ενδεχομένως να λύσει. Έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, και πώς ελέγχεται το αίμα? Και ιδιαίτερα τώρα με τον κορονοϊό, θέλω να μου πείτε. Μάλιστα. Στις μέρες μας, δηλαδή είμαστε πια στον 21ο αιώνα, το αίμα είναι ασφαλέστερο από ποτέ. Αυτή είναι μια απάντηση που θα την ακούσετε από όλους τους επαγγελματίες υγείας της αιμοδοσίας. Ελέγχεται με τις τελευταίες μεθόδους που εφαρμόζονται παγκόσμια ως προς συγκεκριμένους παράγοντες που μπορεί να μεταδοθούν μέσω της μετάγγισης, όπως η πατήτητα Β, η πατήτητα C, το HIV, η σύφυλη και ένας άλλος ιός που ονομάζεται HTLV, με αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς, έχει ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης αυτών των παθογόνων μέσω της μετάδοσης. Η πιθανότητα να μεταδοθεί ένας τέτοιος παράγοντας είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Μάλιστα. Και το ελάχιστο αφορά μόνο στην περίπτωση που αιμοδότης κριθεί κατάλληλος να αιμοδοτήσει και είναι στη λεγόμενη περίοδο παραθύρωσης προς ένα λοιμογόνο. Τι σημαίνει αυτό? Με τις καινούργιες ορολογικές και μοριακές μεθόδους που εφαρμόζει η χώρα μας, έχει μικρύνει πολύ το παράθυρο ο χρόνος που μπορεί να ανοιχνεύσει την πιθανή έκθεση ενός ανθρώπου σε έναν ιό. Ας πούμε στον ιό της υπατήτητας Β. Πριν από μερικά χρόνια χρειαζόταν 1 τετράμινο για να μπορέσει αυτός ο ιός που υπάρχει στο αίμα ενός δότη να ανοιχνευτεί με τις τρέχουσες μεθόδους. Τώρα πια αυτές οι μέρες έχουν γίνει 36. Ή το τετράμινο που για τον ιό HIV έχει γίνει 11 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην πολύ σπάνια περίπτωση ο δότης να έχει εκτεθεί στον ιό HIV τις τελευταίες 11 μέρες, δεν υπάρχει καμία μέθοδος
παγκόσμια που να μπορεί να το ενθνεύσει. Εκεί όμως έχετε το ιατρικό ιστορικό που θα μπορέσει να ανιχνεύσει αυτή την πιθανή επικινδυνότητα του δότη με κατάλληλες ερωτήσεις, έτσι ώστε να τον αποκλείσει εξ αρχής από τη διαδικασία. Και επιπλέον εκεί μπαίνει και η σωστή ενημέρωση του αιμοδότη για το πότε ακριβώς πρέπει να πάει να δώσει αίμα και πόσο ειλικρινά πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα δεχθεί από τον γιατρό. Οι αιμοδότες που έχουν τη γνωστή κάρτα του αιμοδότη απολαμβάνουν κάποια προνόμια όταν θα χρειαστούν αίμα. Ή αυτοί ή κάποιοι συγγενείς τους, ενδεχομένως η οικογένειά τους, τα παιδιά τους, οι γονείς τους. Μάλιστα. Σύμφωνα με παλαιότερη νομοθεσία του ελληνικού κράτους, που δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι τώρα, ένας αιμοδότης, ο οποίος αιμοδοτεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, δικαιούται να καλύψει τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Απεριόριστα, όσες φορές χρειαστούν το χρόνο αυτή, αίμα. Όχι. Από τη μια υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καταγράφεται όπως ακριβώς σας την είπα, χωρίς να ορίζει ποιοι είναι οι συγγενείς πρώτου βαθμού και πόσες φορές μπορεί να καλυφθεί αυτός ο άνθρωπος από μία αιμοδοσία. Και από την άλλη υπάρχει μία άλλη νομοθεσία που λέει ότι το αίμα το διαχειρίζονται αποκλειστικά οι αιμοδοσίες και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι το αίμα το διαχειρίζονται αποκλειστικά οι αιμοδοσίες. Ένας αιμοδότης πρέπει να υποστηρίζεται σε μία δύσκολη στιγμή του. Όλες οι αιμοδοσίες όταν έχουν τη δυνατότητα τον καλύπτουν όχι μόνο τους συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και μακρινούς φίλους ή συνανθρώπους του που τρέχει να τους βοηθήσει και χρησιμοποιεί την εθελοντική του ικανότητα. Αυτό όμως θα ήθελα να το πω πως πραγματικά είναι. Οι αιμοδοσίες το κάνουν όταν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουν μονάδες να το κάνουν. Όταν έχουν περίσσευμα σε αίμα. Όταν έχουν περίσσευμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε δει καλέσματα και μέσω των social media. Χρειαζόμαστε αίμα για τον τάδε άνθρωπο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Πάει κάποιος στην Κρήτη, πάει κάποιος στην Πάτρα, δίνει αίμα με το όνομα αυτού του ανθρώπου που χρειάζεται, με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στα σημειώματα επικοινωνίας. Αλλά πάντα εμείς στο ρεπορτάζ βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια αμφιβολία. Εγώ έδωσα αίμα. Έφτασε στον άνθρωπο που το χρειάζεται, που είναι 500-800 χιλιόμετρα μακριά. Μάλιστα. Από το 2017 οι αιμοδοσίες της Ελλάδος είναι διασυνδεδεμένες σε μια κοινή βάση δεδομένων που λέγεται Εθνικό Μητρό Αιμοδοτών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο αιμοδότης που θα δώσει στην Κρήτη αίμα για έναν ασθενή που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, αυτό σε πραγματικό χρόνο θα το δει το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Έτσι. Άρα λοιπόν οι αιμοδοσίες έχουν τρόπο ηλεκτρονικό μέσω αυτής της κοινής βάσης δεδομένων να ενημερώνουν η μία την άλλη ως προς τις δραστηριότητές τους και τη συλλογή τους και τις καλύψεις των ασθενών. Τώρα, το αίμα, αν η ερώτησή σας περιλαμβάνει και το σκέλος, εάν το αίμα θα μεταφερθεί από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όχι, δεν θα μεταφερθεί και δεν πρέπει να μεταφερθεί. Το αίμα πρέπει να συντηρείται εκεί που συλλέγεται. Υπάρχει, μπορεί βέβαια να μεταφερθεί το αίμα, έτσι, με πιστοποιημένες οχήματα βιολογικού υλικού, αλλά είναι κάτι το οποίο οι αιμοδοσίες το αποφεύγουν. Γιατί όταν χρειαστεί το αίμα να φύγει από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη ή να έρθει στην Πάτρα, σημαίνει ότι η Πάτρα, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, είναι σε μια φρικτή κατάσταση από άποψη επάρκειας και αυτό δεν επιτρέπουμε ποτέ να συμβεί. Μάλιστα. Δεν στηρίζουμε ποτέ τις μεταγγίσεις των νοσηλευόμενων ασθενών σε πιθανές μονάδες που μπορεί να έρθουν από την Κρήτη, από την Δεν στηρίζεστε στη βοήθεια την πραγματική, έτσι, να μεταφερθεί το αίμα σε εσάς για να λειτουργήσετε. Έχετε λάβει τα μέτρα σας. Ωστόσο, ναι, ο αιμοδότης που θα πάει στην αιμοδοσία της περιοχής του για να βοηθήσει τον συνανθρωπό του που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο μακριά, θα βοηθήσει και τον συνανθρωπό του, γιατί η αιμοδοσία, ναι, που, ναι, νοσηλεύει θα πάρει την πληροφορία, αλλά και τον έναν άνθρωπο της περιοχής του που χρειάζεται το αίμα. Κυρία Μούγιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά αποτελούν ένα μήνυμα στον κόσμο να αφήσει
κατά μέρος τους φόβους και να έρθει να δώσει αίμα. Να δίνουμε αίμα για να είμαστε και σε επάρκεια στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ και με την ευκαιρία. Εκτός από τις ευχαριστίες, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αιμοδότες ότι ακόμα και αν εμβολιαστούν προς τον κορονοϊό, αυτό δεν απαγορεύει την αιμοδοσία. Μπορούν να δώσουν αίμα και πριν το εμβόλιο και μετά το εμβόλιο και αμέσως μετά το εμβόλιο, αν δεν έχουν κάποια ήπια συμπτώματα που σπάνια αναφέρουν. Αν κάνουν μερικά ήπια συμπτώματα μετά τον εμβολιασμό, όπως λίγο πυρετό, μια μικρή καταβολή δυνάμεων κεφαλαλγία, αφήνουν να περάσει μια εβδομάδα και στη συνέχεια. Και πάνε για μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπουδαία διευκρίνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε.